Ένα πανέμορφο Ε36. Μάλλον παίζει να το σπάσουμε το λιπ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ήρθε η ώρα για το επικό unboxing. Θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το BMW Ε36 αερανάρτηση. BMW Ε92 335. Σκουμπώσαμε πάνω στη γνήσια BBS το καινούριο Sport Contact 7. Ήρθε η ώρα να δούμε αν ακουμπάει στα φτερά, καθώς το ανοίξαμε ελαφρώς. Και φυσικά να δούμε πώς. Ανδρέα, μάλλον το χαμηλώσαμε τόσο πολύ που κάποιος άφησε το διαφορικό του εδώ πέρα. Παιδιά, όποιος του λείπει το διαφορικό, βρίσκεται εδώ πέρα στο μαγαζί. Γεια χαρά σε όλους, αλλαγή μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο βίντεο. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε με χιούμορ και διάθεση, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάει η μέρα του καθενός μας. Γιατί η ζωή είναι ωραία, ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το project για σήμερα, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα project εξωτερικού. Τι εννοώ? Ήρθε ο φίλος μας ο Αγγελάρας από την Ιγουμενίτσα πάλι, από ένα χωριό εκεί πέρα δίπλα, που είχαμε βάλει κάτι νίκελ ζάντες, το χαμηλώσαμε τέρμα για να μπορεί να φύγει. Και φυσικά είπε ότι το αμάξι εγώ το έχω για κάθε μέρα, επομένως το επόμενο στάδιο είναι αερανάρτηση φυσικά. Πραγματικά ένα πανέμορφο Ε36, το οποίο κάθε φορά που το βλέπω το ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Και φυσικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την τρέλα του φίλου μας, ο οποίος δεν το αφήνει σε ησυχία ποτέ. Ήδη τώρα, πρωί μόλις ήρθε, μου είπε: μη σπάσουμε το λιπ. Μη σπάσουμε το λιπ. Για να δούμε, θα σπάσουμε το λιπ. Πίσω. Μάλλον παίζει να το σπάσουμε το λιπ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εύκολο. Δεν κάνουμε ούτε 5 λεπτά να βάλουμε τα μάτια στην άλλη. Εντάξει, δεν το λες και τόσο βαρύ, αλήθεια είναι. Ήρθε η ώρα για το επικό unboxing. Όπου, για να καταλάβετε περισσότεροι, θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το BMW Ε36 αερανάρτηση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα κρατήσουμε την coilover που φοράμε ήδη, της Technics, τη ρυθμιζόμενη δηλαδή, και πάνω εκεί θα βάλουμε φούσκες.
Όσοι από εσάς έχετε δει παλιότερα βίντεο, κάτι τέτοιο το είχαμε κάνει στο Seat του Στέφανου, κάτι τέτοιο το είχαμε κάνει σε ένα Golf 5 του φίλου μας από Τρίκαλα. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνουμε τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστούμε μηχανουργία, που πιστεύω πως δεν θα χρειαστούμε, γιατί είναι άλλη φιλοσοφία αυτό το πράγμα στο κινητό. Έχει άλλα κόλπα. Δεν είναι σαν τα γκολφάκια, τα παλιό βαγκ. Για να δούμε τι μας έχει έρθει. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω και τα βγάζω ένα-ένα, καθώς εδώ πέρα το πακετό είναι πολύ πολύ καλοδεμένο. Όπου φούσκεις για πίσω, παρατηρείτε ότι δεν έχει καθόλου τρύπες. Και αυτό γιατί είναι τα πίσω. Βλέπετε, η παροχή που παίρνει τον αέρα και η φούσκα μας. Μπήκαμε εδώ. Μπροστά όμως, βλέπετε, έχουμε τριπλή φούσκα, και αυτό γιατί πήραμε τις ενισχυμένες, η οποία θα βιδώσει εδώ πέρα, από εδώ πέρα θα περνάει ο αέρας και θα βγει εδώ πάνω το top mount. Πίσω το ίδιο και μπροστά το ίδιο. Φυσικά θα χρειαστούμε τα tube, τους σωλήνες μας δηλαδή, αυτά τα οποία θα στέλνουν τον αέρα παντού σε όλες τις φούσκες. Εδώ πέρα έχουμε, για να δω, εννοείται το σχεδιάγραμμα και όλα τα κουμπιά, τις παροχές και ό,τι χρειαζόμαστε. Φυσικά εννοείται ρεύμα για να στείλουμε μέσα και το μανόμετρο. Το μανόμετρο θα μας δείχνει, βλέπετε ότι έχει δύο δείχτες, χώρια μπροστά, χώρια πίσω, και καλώδιο για γύρωση. Φυσικά έχουμε το μοτεράκι μας, το οποίο μοτεράκι κάθε φορά που θα δουλεύει βοηθάει τον αέρα να κρατείται μέσα στο τάγκ. Το τάγκ είναι το ντεπόζιτό μας, το λέμε εμείς. Εδώ είμαστε στο μοτεράκι μας, το οποίο κάνει λίγο θόρυβο, αλλά αυτό ας είναι. Εδώ μπήκε και αυτό εδώ. Και φυσικά το δοχείο μας. Έχουμε επιλέξει δοχείο αλουμινίου, το οποίο ναι μεν είναι πολύ πιο μικρό, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύ. Όταν λέω ελαφρύ, εννοώ κάτι τέτοιο. Βλέπετε, και για να καταλάβετε τι εννοώ, στο νύχι. Το πιάνεις στο νύχι, είναι τόσο ελαφρύ. Αυτό λοιπόν είναι το κύτταρ ανάρτηση που έχουμε, και φυσικά είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε πάνω. Είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο, καθώς έχουμε βάλει τη φούσκα μας μπροστά. Δηλαδή τι έχουμε κάνει, λύσαμε τα αλατήρια και όλα αυτά από τον μπροστά το καλάμι μας. Και από τη στιγμή που η φούσκα μας εδώ πέρα, το αλουμίνιο, είναι φτιαχτό για αυτό εδώ πέρα το πάσο, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχει μπει το top mount κανονικότατα, λειτουργικά. Φυσικά κάποια στιγμή ίσως χρειαστούμε ένα camber plate, θα δείξει αυτό στην πορεία. Και φυσικά το έχουμε σφραγίσει και με O-ring και με Loctite, πασόκολλα δηλαδή, και με τεφλόν. Δεν χρειαζόταν, αλλά εμείς το κάνουμε για να είμαστε πιο ασφαλείς, πιο safe. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει τρεις φούσκες και ενδιάμεσά τους έχει εδώ πέρα ένα στεφανάκι. Αυτό εδώ πέρα το στεφάνι το κάνει για να μην, φυσικά, η φούσκα μας μεγαλώνει πάρα πολύ, και όσο πιο παχύ είναι αυτό, τόσο πιο δυνατή είναι, δηλαδή σηκώνει πάρα πολύ βάρος. Άρα αυτό που έχουμε τώρα εμείς να κάνουμε είναι, το πρώτο είναι έτοιμο, είναι να μπει πάνω, να πάμε να καθαρίσουμε εδώ πέρα το πάσο, να σφίξουμε τη φούσκα την άλλη, και φυσικά να τις σφραγίσουμε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί εννοείται με δοκιμή. Καθώς βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι βρεγμένη, είναι μουσκεμα. Την αφήσαμε μέσα σε ένα κουβά με νερό για να μπορεί να δούμε φυσικά αν χάνει. Και φυσικά πίσω το πρώτο κομμάτι είναι να προσαρμόσουμε τις φούσκες και φυσικά την παροχή. Την παροχή που θα χρειαστεί να βάλουμε εδώ πέρα. Τα έχουμε σφίξει όλα. Πρέπει να τα περάσουμε, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Να τα φέρουμε όλα σε δύο σημεία, καθώς η ανάρτηση αυτή είναι δύο σημεία, δηλαδή είναι χώρια μπροστά, χώρια πίσω. Και φυσικά να δούμε αν λειτουργεί. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Από το καλό στο καλύτερο, BMW E92 335, στο οποίο εμείς κουμπώσαμε πάνω στη γνήσια BBS, και έχουμε πει ότι την BBS στη γνήσια την ξεχωρίζει από εδώ πέρα, από το ανάγλυφο. Κουμπώσαμε το καινούριο Sport Contact 7. Μετά από τα Mi 4 ήρθαμε εδώ πέρα στα 335. Και φυσικά τώρα ήρθε η ώρα να δούμε αν ακουμπάει στα φτερά, καθώς το ανοίξαμε ελαφρώς για να μην ακουμπάμε, να μην βρίσκουμε. Και φυσικά να δούμε πώς πατάει σε ένα 335. Θα βγούμε πάρα πολύ λίγο έξω για να δούμε τι κάνει.
κινείται εδώ. Και φυσικά αν έχει πρόσφυση το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είμαστε μέσα στο BMW με το φίλο μας τον Άγγελο από το Πολύκαστρο, σωστά? Ναι, ναι, πολύ. Ήρθε να μας δει, να μας γνωρίσει, να βάλουμε λάστιχα, να πατήσουμε λίγο τα φτερά και φυσικά είμαστε τώρα μέσα στο αγρίμητο, το οποίο είναι μανίσιο, έτσι. Δεν το έχει κάνει κάτι. Ένα light πρόγραμμα τώρα θα το. Ένα light προγραμματάκι. Τώρα θα το κάνω. Για πάμε να δούμε. Για δώσε μας λίγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες μας πρώτη εντύπωση με το ελαστικό. Το ελαστικό πολύ καλό. Εννοείται πως σπινιάρι πρώτη, έτσι. Πρώτη σπινιάρι, απλά με το παλιό σπινιάρι και η Τετάρτη. Στα 120-130. Ήταν λίγο η κατάσταση του τραγική. Κοίταξε, δεν θα αναφέρουμε ποιο ήταν το παλιό. Σε ναι, μάρκα, ναι. Δεν θα εκθέσουμε τώρα κανένα. Παρ' όλα αυτά, ήταν ελάστιχο το οποίο είχε πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν είσαι χιλιόμετρα, είσαι χρόνια. Ήταν το 19. Εντάξει, δεν το λες ότι ήταν και τρελά παλιό. Ναι. Παρ' όλα αυτά παίζει ρόλο στα hypercar, στα υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα. Παίζει ρόλο το πόσο φρέσκο είναι ένα λάστιχο, γιατί θέλουμε να είναι μαλακό για να μπορεί να ζεσταθεί και να λιώνει. Ναι, εκείνα ήταν κούτσουρα και τώρα που τα βγάλαμε. Ήταν κούτσουρα. Με τα πολλά, μια πρώτη εντύπωση είναι καλή. Sport Contact, ναι. 7. Αυτό που παρατήρησε είναι και ο θόρυβος που έχει αλλάξει πολύ. Έχει λιγότερο θόρυβο, έτσι. Ναι. Σίγουρα, γιατί όσο πιο μαλακό είναι το λάστιχο και λιώνει με τα πολλά. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το θέμα. Για πάμε λίγο να το δοκιμάσουμε αν να ακουμπάμε στα φτερά. Αν και πιστεύω ότι έτσι όπως το είδα, αυτό που ακουμπάς είναι έτσι ένα ελαφρύ στη μοκέτα. Ναι. Και αυτό λόγω του ότι είναι πολύ φαρδιαζάτα. Φυσικά έχει βγει το 2,75 και έχει μπει 2,65 όπως πρέπει να φορά και το αυτοκίνητο και έχει στρώσει κάπως η κατάσταση. Αλλά πριν δεν παλευόταν, έτσι. Δεν παλευόταν, φαντάζομαι ένα μόνος μου που δεν είσαι βάρος στο αμάξι. Μόνο σου και ήταν υπήρχε πρόβλημα. Μύριζε καμένο λάστιχο το αμάξι χωρίς να κάνω. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Ήταν λίγο πρόβλημα. Ναι. Και φυσικά καταπονείς λαμαρίνες, πολύ χρώματα πολύ. Τέτοια, ναι. Και όλα αυτά. Κοίταξε, χωρίς να μπω στο προηγούμενο ελαστικό, μου φαίνεται πάρα πολύ αθόρυβο αυτό το αυτοκίνητο. Και σκέψω ότι έχει και ελευθέρασες. Δηλαδή έχει το θόρυβο το πολύ. Ναι, είμαστε στο ανοιχτό παράθυρο. Γλιτώσαμε τον θόρυβο από τα ελαστικά τουλάχιστον. Πάμε λίγο πιο κάτω. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι το τεστ μου για το αν βρίσκει οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβουμε αν θέλουμε και άλλο φτερά, αν είναι απλά μοκέτα, αν θα λυθεί δηλαδή το θέμα μας. Και φυσικά μετά πάμε να βγούμε λίγο μια ευθεία. Να κάνουμε λίγο έτσι ένα πατηματάκι ελαφρύ. Για πάμε. Και DSG, έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Και να φανταστώ δεν τα αλλάζει το DSG, έτσι. Όχι, όχι. Με τίποτα. Μόνο αυτόματο, τίποτα. Μόνο αυτόματο, μάλιστα. Αυτό με βάζει σε σκέψη. Πάμε από εδώ πέρα αριστερά. Πρέπει να αρχίσει να με βάζει σε σκέψη, αλλά εγώ δεν μπορώ, ρε φίλε. Είμαι μέσα στην Αλάνα, μου θέλω να κουμπώνω την πρώτη και να, μέχρι να τερματίσει εκεί πέρα. Τα πάρουμε έτσι, όλα. Έτσι, έτσι έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το σημείο μας. Για δώσ' το μια. Νομίζω πως είμαστε τέλεια, όπα. Εδώ πέρα αναστροφή, αλλά εδώ πέρα σε θέλω δυνατή αναστροφή. Τότε πρέπει να... Για να δούμε μια. Μάλιστα. Τώρα που ζεστάνομαι, δώσ' το τέρμα. Όπα, κόψε εδώ. Κόψε, γιατί εδώ πέρα η στροφή μας είναι ό,τι πρέπει για τετακέ. Ό,τι λάστιχο και να έχεις, επίστεψε με, έχω βγει πολλές φορές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάντα αυτά τα κάνουμε μόνοι μας σε δρόμους οι οποίοι είναι σε ασφαλή σημείο, δεν κυκλοφορεί κανείς. Ζώνη εννοείται πάντα, ζώνη ασφαλείας. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε, το σώζουμε και πάμε λίγο να βγούμε για μια ευθεία. Πάντως για μαμά αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ τίμιο. Ναι. Δηλαδή, το νιώθεις ότι είναι στημένο, φυσικά φορά και την πλειστάμε πάνω, αλλά είναι πολύ εκεί. Δεν σε κουνάει, δεν σε κάνει. Πάμε από εδώ πέρα αριστερά, ανεβαίνουμε τη γέφυρα. Είμαστε έτοιμοι για τον διάδρομο απογείωσης. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, με πάρα πολύ προσοχή μπαίνουμε στο διάδρομο απογείωσης και είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα. Και απογειωνόμαστε. Ενώ στην αρχή είδες ότι έκανε ένα ψευτό ψαρέψι, ήταν από τη ροπή γενικά, μετά ξαφνικά κλακ, έπιασε και έφυγες.
Και φυσικά μόλις άλλαξε τα κίτα, άπλωσε όλο κανονικά το αυτοκίνητο. Ειδικά στις αλλαγές όταν άλλαζα. Το καταλαβαίνεις. Είχα πολύ κούρεμα. Ναι, είναι αυτό. Το ότι έχει ζεσταθεί το λάστιχο. Φυσικά βοήθησαν και τα λίγα ντόνατς που κάναμε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, Sport Contact 7 πιστεύω να σου βγει καλό. Ποντάρω δηλαδή πάνω σε αυτό το πρώτο λάστιχο. Φυσικά εγώ το δοκίμασα και μέσα στο Mi 4, μέσα στο 911, μέσα στο i30. Τον ήταν λίγο μια εμπειρία τρελή. Ναι. Όσοι έχετε δει το βίντεο θα με καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, δεν ακουμπάμε, έχουμε πρόσφυση επιτέλους. Πρακτικά είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα λίγα. Κάνουμε για ένα τεστ. Αυτά τα λίγα. Κάπου εδώ εσείς κάνετε μια σύντομη εγγραφή. Ανδρέα, λες να βγει. Για πάμε πίσω. Τώρα πιστεύω θα βγει. Σιγά σιγά. Για βγάλω το κάτω έξω. Βγήκε πανεύκολα, μπορώ να πω. Και αυτό γιατί πλέον έχει αεροανάρτηση. Μακάρι να μπορούσαμε να σας δείξουμε λεπτομέρειες για το πώς μπήκε, τι, γενικά τι, πόση ώρα φάγαμε και το τι πάθαμε στην πορεία, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε χέρια για κάποιον να κρατάει την κάμερα. Δείτε, το έχουμε φέρει ακριβώς στο φτερό και φυσικά ακόμα δεν έχει τελειώσει το αυτοκίνητο, καθώς χρειάζεται ρύθμιση. Όμως δυστυχώς δεν μας παίρνει καθόλου χρόνο. Ο φίλος μας πρέπει να φύγει πίσω. Άρα την επόμενη φορά που θα έρθει, σίγουρα θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται. Δείτε πώς έχει κάτσει. Είναι η κελιζάντα ακριβώς στο φτερό. Αυτή φυσικά η μελέτη είχε γίνει την πρώτη φορά όταν είχαμε βάλει τα ζαντολάστιχα. Και φυσικά μπροστά, δείτε εδώ πέρα τι έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι το θέλαμε ακόμα λίγο ένα πόντο πιο κάτω, αλλά δυστυχώς δεν μας φτάνει ο χρόνος για να στεγνώσουν οι κόλλες. Άρα την επόμενη φορά θα το έχουμε στα υπόψη. Τώρα, δείτε εδώ. Αυτό για μπροστά, αυτό για πίσω. Και φυσικά όλα μπήκαν αρκετά πρόχειρα, αλήθεια είναι, καθώς σας είπα ότι δεν μας παίρνει καθόλου ο χρόνος. Τώρα θα το σηκώσουμε, να το πάμε εμείς μια βόλτα. Φυσικά το αυτοκίνητο σηκώνεται πολύ περισσότερο, αλλά νομίζω πως είναι όλα εντάξει. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη βόλτα εμείς, καθώς πρέπει να σας αφήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά αύριο το πρωί, καθώς δεν μπορέσαμε να σας δείξουμε αρκετά πλάνα το συγκεκριμένο, αλλά δεν πειράζει, ίσως το επόμενο.